Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που επιτρέπει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε να διερευνούμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, ώστε να απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού, την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Στις προηγούμενες εκπομπές μας παρακολουθήσαμε το θέμα, ήτανε με θέμα το έργο του Θεού και είδαμε πώς πρέπει να είναι ο δούλος του Θεού και η δούλη του Θεού μέσα στην οικογένεια, αλλά και εν γέννη μέσα στο έργο του Θεού, τι πρέπει να αποφεύγεται, τι πρέπει να αποφεύγουνε μέσα στη ζωή τους, την προσωπική, την οικογενειακή, αλλά και την εκκλησιαστική. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα δούμε πώς μπορεί να είναι καρποφόρος, αποτελεσματικός, ο δούλος και η δούλη του Θεού, η χριστιανική δηλαδή οικογένεια. Να έχει καλά αποτελέσματα και μέσα στην οικογένεια, αλλά και η οικογένεια εν γέννη μέσα στο περιβάλλον. Δηλαδή, να καρποφορεί ο άνθρωπος, να καρποφορεί ο λόγος του Θεού. Να αυξάνει ο λόγος του Θεού, να έχει καλά αποτελέσματα. Επί προσωπικού επίπεδου, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του την πρώτη προς Τιμόθεο, δύο εδάφια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την προσωπική καρποφορία του ανθρώπου, θα δούμε στο τέλος και για την οικογενειακή καρποφορία. Τώρα λοιπόν για την προσωπική καρποφορία του ανθρώπου απευθύνεται στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις σε αυτόν και στη διδασκαλία ανεπίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς. Είναι μια προτροπή λοιπόν απολύτως χρήσιμη που οδηγεί τον άνθρωπο, τον χριστιανό, τον σύζυγο, τη σύζυγο, την οικογένεια, να είναι αποτελεσματική και καρποφόρη. Μελέτα το Λόγο του Θεού. Όχι για να τον μάθεις απ' έξω, ούτε για να τον ξέρεις, αλλά για να τον εκτελείς. Γιατί είναι γραμμένο, έχει πει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας, ότι δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά στη Βασιλεία των Ουρανών θα εισέλθει ο πράττον το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Εκείνο το οποίο έχει σημασία δεν είναι μόνο να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να το γνωρίζουμε και να το πράττουμε. Είναι η πρόθεσής μας, είναι η απόφασής μας. Να είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού, αλλά εκτελεστές έργου, ώστε ο Θεός να ευαρεστείται στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην οικογενειακή μας ζωή. Ταύτα λοιπόν μελέτα, το Λόγο του Θεού να μελετάς. Όχι απλώς να τον διαβάζεις σε ένα βιβλίο, σαν ένα βιβλιαράκι, να τον μελετάς. Μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του λέει κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Λέει λοιπόν, όποιος εγκύψει, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το 25 εδάφιο, όποιος όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και επιμείνει εις αυτόν, τότε γενόμενο σου χει ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, είναι μακάριος καθώς εκτελεί το Λόγο του Θεού. Άρα να μελετάμε, να εγκύπτουμε και να επιμένουμε στο Λόγο του Θεού. Που σημαίνει ότι και ο άντρας
πρέπει να έχει αυτή την πρόθεση, να παίρνει τη γραφή στα χέρια του, να μελετάει, να διαβάζει. Και μάλιστα προτρέπω, σαν ελεημένος του Θεού, πριν ξεκινήσεις να διαβάζεις, να κάνεις μια σοβαρή προσευχή στον Κύριο, ένθερμη προσευχή, Θεέ μου σε παρακαλώ, τώρα θα μελετήσω το λόγο σου, βοήθησέ με, άνοιξέ μου το μυαλό, γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Κύριος δίνηξε, και διαβάζω μάλιστα από το Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το τελευταίο κεφάλαιο. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο 45 εδάφιο. «Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν δια να καταλάβωσι τας γραφάς». Κάνε μια προσευχή λοιπόν πριν ξεκινήσεις να μελετάς το Λόγο του Θεού, αδερφέ μου, και πες «Σε και αδελφοί μου, σύζυγε και σύζυγε, άνοιξε μου τη διάνοια, Κύριε Θεέ μου, άνοιξε μου το νου, να καταλαβαίνω τις γραφές, να τις εννοώ τις γραφές, να μου μιλάς μέσα από το Λόγο σου, να απευθύνεσαι σε μένα προσωπικά, με πίστη». Και ο Θεός, αδερφέ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα μεταβάλει τον τρόπο της μελέτης σου. Θα σου δώσει μεγαλύτερη αποκάλυψη. Θα σε φέρει πιο κοντά στην παρουσία του. Μην διαβάζουμε τη γραφή όπως διαβάζουμε ένα βιβλίο. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η τροφή μας. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος τρώγοντας μόνο άρτο, αλλά και με πάντα λόγο εξερχόμενο από του στόματος του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα πάρεις τα μηνύματα του ουρανού, θα σου μιλήσει ο Πατέρας. Εάν μάλιστα καταφέρεις αυτό που λέει η Γραφή, ότι όποιος θέλει να προσευχηθεί να εισέρχεται μέσα στο ταμείο του, να κλείνει την πόρτα, να μένει μόνος του και εκεί να προσεύχεται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού στον Πατέρα τον ουράνιο, ο οποίος αποκαλύπτεται εν το κρυπτό και ανταποδίδει εν το φανερό, αν καταφέρεις και συνδυάσεις την προσευχή του ταμείου σου με τη μελέτη μέσα στο ταμείο σου, ώστε να μελετάς προσευχόμενος και να προσεύχεσαι μελετώντας το Λόγο του Θεού, τότε θα καταλάβεις μια πολύ μεγάλη διαφορά μέσα στην παρουσία του Θεού. Πραγματικά ο Θεός θα σου μιλάει μέσα από το Λόγο του, θα σου αποκαλύπτει το Λόγο του, θα σε φανερώνει πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να φανταστείς. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν. Θα γνωρίσεις το Λόγο του Θεού πραγματικά ζωντανό, που είναι απαραίτητο. Εάν λοιπόν μελετάς το Λόγο του Θεού με σκοπό να μένεις, τότε μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Θα αυξάνεις, πραγματικά θα ζωντανεύεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Θα προκόπτεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Και η πνευματική προκοπή σου και η φυσική προκοπή σου. Συνεχίζει δε την προτροπή του ο Απόστολος Παύλος, τότε ο Λόγος του Θεού για μας. Πρόσεχε τώρα στον εαυτό σου και στη διδασκαλία και επίμενε σε αυτά. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Με προσοχή, με αγρύπνια, με προσευχή. Πρόσεχε τον εαυτό σου να είσαι στο θέλημα του Θεού. Να μην εκκλίνεις δεξιά και αριστερά από το θέλημα του Θεού, αλλά κατά πάντα να πράττεις το θέλημα του Θεού. Όχι ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Και ιδιαίτερα τη διδασκαλία, πρόσεξε, την υγιένουσα διδασκαλία, γιατί είναι γεγραμμένο ότι θα έρθουνε, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και από το 3 εδάφιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, διότι θα έλθει καιρός ότε οι άνθρωποι, οι μαθητές του Χριστού, δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επισορεύουν στους εαυτούς τους διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοή. Θα διαλέγουν δασκάλους που να τους μιλάνε κατά τις επιθυμίες τους, ώστε η ακοή τους να χαίρεται και όχι η ζωή τους να οικοδομείται από το Λόγο του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο από τις αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή αυτών και σε μύθους θα εκτραπούνε. Άρα με μεγάλη προσοχή
να μελετάς το Λόγο του Θεού, να μένεις το Λόγο του Θεού για να φαίνεται η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και με μεγάλη προσοχή να φροντίζεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, την υγιένουσα. Να μην εκτρέπεσαι δεξιά και αριστερά σε ετεροδιδασκαλίες ή σε άλλες παραδόσεις ανθρώπινες, διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων που είναι αντίθετα με το Λόγο του Θεού και σε απομακρύνουν από την παρουσία του Θεού. Και τότε, και εάν πράττεις τούτο, και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Σαν άτομο θα είσαι απόλυτα αποτελεσματικός και ως προς τον εαυτό σου και ως προς την οικογένειά σου που σ' ακούνε, αλλά και ως προς οποιονδήποτε άλλον στο περιβάλλον τους μιλάς εσύ με τη χάρη του Χριστού. Βέβαια, είναι προσωπικό το θέμα και ο Χριστός μας δίνει αυτή την εντολή να μελετάμε για να μένουμε και να προσέχουμε τη διδασκαλία και τον εαυτό μας. Όμως, μέσα στην οικογένεια δεν είναι μόνο η υποχρέωση που έχεις ενώπιον του Θεού να φροντίζεις τον εαυτό σου, αλλά ιδιαίτερα πρέπει να φροντίζεις και τη σύζυγό σου, όπως η σύζυγος πρέπει να φροντίζει το σύζυγο, να της δίνεις ευκαιρίες. Μην τη φορτώνεις με δουλειές πολλές, όσο μπορείς να ελευθερώνεις τη γυναίκα σου, όσο είναι δυνατόν, εφικτό, για να μπορεί και αυτή να μελετάει μόνη της. Και να της πεις, τώρα που θα πας να μελετήσεις, μπες μες στο δωμάτιό σου, κάτσε στο τραπέζι σου, στο γραφείο σου, αν μπορείς να μελετήσεις και γονατιστεί πάνω στον καναπέ σου, κάτω, όπως σε βολεύει, όπως θέλεις. Άνοιξε τη γραφή σου και κάνε μια προσευχή στον Κύριό σου και τον Θεό σου. Ζήτησε του βοήθεια. Προσπάθησε να κάνεις την προσευχή σου στο ταμείο και μελέτη στο ταμείο. Δίδαξε τη γυναίκα σου, δίδαξε τα παιδιά σου πώς να προσεύχονται. Αλλά το σημαντικότερο, δώσε ευκαιρίες στη γυναίκα σου. Θα αλλάξει η ζωή σου όταν η γυναίκα σου πάρει αυτή την ωραία απόφαση να μελετάει και να μένει στο Λόγο του Θεού. Θα είναι αξιόπιστη οικοφύλακας. Ό,τι κάνει θα είναι αποτελεσματικό και ευλογημένο, θα έχει καλά αποτελέσματα. Και ως προς την συζυγική της, συζυγικές τις υποχρεώσεις, δηλαδή σαν οικοφύλακας, αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις της στα παιδιά της σαν άριστη μητέρα. Είναι απόλυτη ανάγκη να βοηθάμε τη γυναίκα μας όχι μόνο στα υλικά, αλλά περισσότερο στα πνευματικά. Και είναι απόλυτη ανάγκη να εξασφαλίζει η γυναίκα στον άντρα την πνευματική του ειρήνη και ανάπαυση μέσα στο σπίτι, για να μπορεί να μελετάει, να προσέχει το Λόγο του Θεού. Και είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο και οι δυο μαζί να διδάσκετε τα παιδιά σας, όπως λέει η Γραφή, εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου, πώς να προσεύχονται, πώς να μελετάνε τη Γραφή, να μάθουν να προσεύχονται και να μάθουν να μελετάνε τη Γραφή. Κάθε ένα παιδί χώρια και μετά όλοι μαζί σαν χριστιανική οικογένεια. Θα τολμούσα να πω ότι είναι το α και το ω για την ευλογία της χριστιανικής οικογένειας η διδαχή από τον Θεό και στον άντρα και στη γυναίκα για το πώς πρέπει να προσεύχεται και να μελετάει, αλλά και των γονιών προς τα παιδιά και όλα μαζί και ξεχωριστά το καθένα, πώς πρέπει να προσεύχονται και να μελετάνε. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας. Πρέπει να μάθουμε να μελετάμε σωστά το Λόγο του Θεού, μέσα στην παρουσία του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού. Και πρέπει να μεταδώσουμε, να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας κατά τον ίδιο τρόπο να μελετάνε και να προσεύχονται μέσα στην παρουσία του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί είναι απαραίτητο να γίνουμε όλοι αποτελεσματικοί στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και εν τέλει σαν οικογένεια στην εκκλησιαστική μας ζωή και στο περιβάλλον μας. Να βλέπουμε δηλαδή τον Θεό να ενεργεί και το Ευαγγέλιο να καρποφορεί τόσο μέσα στην προσωπική μας ζωή, όσο
και στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και μέσα στο περιβάλλον μας, στη συγγένειά μας, στους συναδέλφους μας, σε οποιουσδήποτε επέτρεψε και ο Θεός έφερε κοντά μας για να μας δώσει αυτήν την ευθύνη να τους ομολογούμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Άρα λοιπόν, πρώτον είναι απαραίτητο να προσέχουμε πώς μελετάμε και πώς προσευχόμεθα. Και αν είναι δυνατόν να συνδυάσουμε, όχι πάντοτε, αλλά πολλές φορές, τη μελέτη μας με την προσευχή μας και την προσευχή μας με τη μελέτη μας. Όμως, επίσης εκείνο που έχει σημασία είναι καθώς ήρθε και έρχεται ο Λόγος του Θεού στην προσωπική μας και στην οικογενειακή μας ζωή, αυτό να μην είναι μάταιο, αλλά να έχει καλά αποτελέσματα. Και διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Διότι εσείς εξεύρετε, Θεσσαλονικείς αδελφοί, την προς εσάς είσοδο ημών, ότι δεν έγινε ματέα». Δηλαδή έχει αποτελέσματα η είσοδός μας ανάμεσά σας. Έχει αποτέλεσμα ο ερχομός του Πατέρα μέσα στο σπίτι. Καλό αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα η παρουσία της μητέρας μέσα στο σπίτι, σε όλα τα μέλη του σπιτιού. Έχει αποτέλεσμα ο ερχομός του πατέρα, της μητέρας, της οικογένειας μέσα στο περιβάλλον. Δεν είναι μάταιος. Αλλά πότε δεν είναι μάταιος? Πρώτον, αν και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρεται εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών, δια να λαλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολύ αγώνα. Το πρώτο χαρακτηριστικό για να είναι αποτελεσματική η είσοδός μας μέσα στο περιβάλλον μας, και επαναλαμβάνω, του πατέρα μέσα στο σπίτι, της μητέρας μέσα στο σπίτι, της οικογένειας μέσα στο περιβάλλον και του καθενός μας οπουδήποτε, πρέπει να έχουμε θάρρος να μην αποβάλουμε την παρησία μας που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Να μην απογοητευόμεθα επειδή κάποτε που μιλήσαμε μας επετέθησαν. Να ζητάμε σοφία από το Θεό απαραίτητος. Να ζητάμε να βρούμε χάρη από το Θεό με προσευχή. Αλλά να μην φοβόμαστε να μιλάμε για το Χριστό. Να μην φοβόμαστε να μιλάμε για αυτό το οποίο έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί ο φόβος κάνει τον άνθρωπο αναποτελεσματικό. Του κλείνει το στόμα ο φόβος. Αλλά και ο διάβολος, ο οποίος εργάζεται το έργο το δικό του, το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, και πρέπει να γνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Ο διάβολος έχει συγκεκριμένους τρόπους. Ένας από τους τρόπους του είναι να φοβήσει και να τρομοκρατήσει τον άνθρωπο για να μην ομολογεί τον Ιησού Χριστόν ενώπιον των ανθρώπων. Δεν πρέπει ο χριστιανός να φοβάται. Πρέπει να είναι συνετός και σοφός. Πρέπει να ζητάει από το Θεό σοφία, σύνεση. Αλλά έχοντας από το Θεό σοφία και σύνεση, να μην έχει φόβο. Και η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και η τελεία αγάπη είναι η παρουσία του Θεού. Στην παρουσία του Θεού, όταν βρίσκεται ο άνθρωπος, δεν φοβάται. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, στο τρίτο εδάφιο, η προτροπή μας δεν ήταν εκ πλάνης, ούτε εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Όταν ο χριστιανός διαπιστώνει, τρία πράγματα φεύγει. Πλάνη. Στην πλάνη ο χριστιανός φεύγει. Δεν στέκεται στην πλάνη. Δεν μπορείς με τον άνθρωπο τον πλανημένο να βγάλεις άκρη. Ούτε να συνεργαστείς. Ούτε να έχεις κοινωνία. Ακαθαρσία, την αμαρτία, δεν την ανέχεται ο χριστιανός. Και τον δόλο, την πονηριά. Όταν λοιπόν μέσα στη ζωή μας διαπιστώνουμε στο περιβάλλον μας, μέσα μας ή εμακριά μας, τότε πλάνη, ακαθαρσία, δόλο, πονηριά, φεύγουμε τρεχάλα. Ζητάμε το αίμα του Χριστού. Δεν συγκάνουμε σε αυτό το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και τι θα πει αποτελεσματικοί?
ο λόγος του Θεού δεν θα ενεργείται και δεν θα καρποφορεί μεταξύ μας, μεταξύ ημών των πιστευόντων. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα είναι μάταιος ο λόγος του Θεού, άχρηστος. Μακριά λοιπόν από πλάνη, ακαθαρσία και πονηριά. Και το διαβάζω ξανά το τρία εδάφιο. Διότι η προτρεπές ημών δεν είναι το εκπλάνη σου, δεν εξακαθαρσίας ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς σε δεκιμάστημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιον ούτω λαλόμεν. Άρα μιλάμε το Ευαγγέλιο γιατί μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός. Και πώς το εμπιστεύθηκε ο Θεός εμάς? Κατά χάρη, από δική του πρόθεση, αλλά το βάλε μέσα μας. Μέσα μας πρέπει και κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλουσίως. Όταν μελετάμε και μένουμε, όπως είπαμε προηγούμενα, μην ξαναναφερθούμε σε αυτά. Μακριά λοιπόν από πλάνη, μακριά από ακαθαρσία, μακριά από πονηριά και δόλο. Αχριστεύεται ο Λόγος του Θεού, που μας τον εμπιστεύθηκε ο Θεός. Αντιθέτως, όταν μιλάμε, δεν μιλάμε σαν για να αρέσουμε στους ανθρώπους. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά λέμε πράγματα για να αρέσουμε στο Θεό. Δηλαδή, το κίνητρό μας δεν είναι να κερδίσουμε τους ανθρώπους για μας. Είναι να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού, ώστε να κερδίσουμε τους ανθρώπους για το Χριστό. Αυτό έχει σημασία. Να κερδίσουμε τους ανθρώπους για το Χριστό. Άρα δεν μας ενδιαφέρει να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά μας ενδιαφέρει να αρέσουμε στο Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ώστε καθώς Του αρέσουμε να ευαρεστείτε, να ευλογεί, να μας δίνει το Λόγο Του όλο και περισσότερο και να ευλογεί το Λόγο Του ώστε να καρποφορεί. Με προσοχή όμως, τα λόγια που λέμε να μην περιέχουν κολακία, ούτε πλεονεξία, ούτε δόξα ανθρώπων. Δηλαδή, δεν είναι πρέπον και ευάρεστο εις το Θεό όταν μιλάμε για τον Χριστό σε κάποιους ανθρώπους να τους κολακεύουμε, νομίζοντας ότι θα κερδίσουμε τις ψυχές τους. Όχι, χάνεται. Εξασθενεί ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει δύναμη πια ο Λόγος του Θεού. Δεν κολακεύουμε. Εν αληθεία μιλάμε. Με καθαρότητα, στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Με αγιασμό. Με καρδιά γεμάτη αγαθοσύνη Θεού. Καθώς ο Θεός είναι αγαθός. Έπειτα ούτε από πλεονεξία. Δεν μιλάμε για να και έχουμε στο μυαλό μας ότι θα κερδίσουμε κάτι από αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα δεν θα κερδίσουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα δεν θέλουμε να κερδίσουμε από κανέναν άνθρωπο. Θέλουμε να κερδίσουμε τις ψυχές τους για τον Χριστό. Τη σωτηρία τους. Άρα δεν ζητάμε με πλεονεξία. Στο μυαλό μας δεν έχουμε πλεονεξία όταν μιλάμε στους ανθρώπους. Και τρίτον, δεν ζητάμε δόξα από τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε συγχαρτήρια από τους ανθρώπους, ούτε πένους. Εμείς θέλουμε να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο σύζυγος, η σύζυγος, πρώτα-πρώτα όταν μιλάει και διδάσκει με το παράδειγμα αλλά και με τα λόγια του Θεού και την οικογένεια και τους ανθρώπους, και τους έξω ανθρώπους, πρώτα για την οικογένεια, προσέχει να μην κολακεύει τον άντρα της. Προσεύει να μην κολακεύει τη γυναίκα του, νομίζοντας ότι έτσι θα την αγαπήσει, θα τον αγαπήσει πιο πολύ. Όχι κολακίες μεταξύ μας. Την αλήθεια, έλεγχο, προτροπή, παρηγοριά, με αγάπη, στην παρουσία του Θεού, αλλά όχι ψεύτικα λόγια, όχι κολακευτικά λόγια, λόγια αληθείας. Και στα παιδιά μας, τα κολακεύουμε τα παιδιά μας, τα καμαρώνουμε και τα κολακεύουμε με ψέματα, δεν θα γίνει καλό, δεν καρποφορεί ο Λόγος του Θεού, γιατί το καλό δεν έρχεται από εμάς. Πάσα δόσεις αγαθή, λέει ο Θεός, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Εάν θέλουμε λοιπόν αγαθό και δώρο Θεού ευλογημένο μέσα στην οικογένειά μας, πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε αληθινοί, όχι με κολακευτικά λόγια και ψεύτικα λόγια.
με αληθινά λόγια, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η παρουσία του Θεού, η ευλογία του Θεού, η ευόδοση του Θεού. Αλλά ούτε και για να κερδίσουμε με πλεονεξία, προκειμένου να κερδίσουμε, να καταφέρουμε, να πάρουμε κάτι από τη γυναίκα μας ή από τον άντρα, από το σύζυγο ή από τη σύζυγο ή από τα παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία έχουν ίδιο συμφέρον. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Το συμφέρον του άλλου θα εξετάζουμε. Δεν εξετάζω εγώ το συμφέρον το δικό μου εις βάρος της γυναίκας μου. Το συμφέρον της γυναίκας μου εις βάρος του δικού μου. Και αντίστροφα, η γυναίκα. Αλλά και το συμφέρον των παιδιών πάνω απ' όλα, εις βάρος των γονιών. Και τέλος, όχι για να κερδίσεις τη δόξα, να έχει η γυναίκα σου μια πάρα πολύ καλή γνώμη με ψέματα. Δεν ζητάμε τη δόξα των ανθρώπων μέσα στην οικογένεια. Ζητάμε τη δόξα του Θεού μέσα στην οικογένεια. Και βεβαίως κατά τον ίδιο τρόπο η οικογένεια προς το εξωτερικό περιβάλλον. Όχι με κολακίες, πλεονεξίες ή ζητώντας τη δόξα των ανθρώπων. Γιατί, επαναλαμβάνω, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η εύνοια του Θεού, η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Θεού. Όταν δεν μιλάμε, είμαστε γλυκείς. Απαλή, τρυφερή με τα λόγια μας. Δεν αγριεύουμε, δεν θυμώνουμε. Δεν φωνάζουμε, δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας παρακαλώ δια των ικτυρμών του Θεού. Καθώς δηλαδή οι ικτυρμοί του Θεού πλημμυρίζουν την καρδιά μου για σας, τα σπλάχνα του Θεού πλημμυρίζουν την καρδιά μου για σας, με αυτά τα σπλάχνα του Θεού σας παρακαλώ. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός είναι ο καλός σύζυγος, η καλή σύζυγος. Γλυκής, απαλή και τρυφερή, πως έχοντες ένθερμον αγάπην ο ένας προς τον άλλον. Και μάλιστα, όπως λέει η Γραφή, έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ώστε ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού σε εσάς, αλλά και τας ψυχάς μας, γιατί σταθήκατε αγαπητοί. Με έθερμον αγάπη, με γλυκό τρόπο, με γλυκά λόγια, με γλυκιά συμπεριφορά. Ο άντρας προς τη γυναίκα, η γυναίκα προς τον άντρα και οι δυο προς τα παιδιά και όλη η οικογένεια προς τους έξω. Η ευλογημένη οικογένεια του Θεού. Αλλά όχι ο άλλος να κοπιάζει και εσύ να κάθεσαι. Τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος, Χριστέ μου. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, τον κόπο μας και το μόχθο μας, επειδή μέρα και νύχτα εργαζόμαστε για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από εσάς, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Θεού. Είπαμε ότι ο άντρας είναι τύπος μέσα στην οικογένεια, ο σύζυγος. Η σύζυγος είναι τύπος μέσα στην οικογένεια. Ο άντρας έχει την ευθύνη να κυβερνάει τον οίκον του και η γυναίκα έχει την ευθύνη να βοηθάει τον άντρα της και να φροντίζει για τα παιδιά της. Για να το καταλάβουμε λίγο, θυμηθείτε όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ εκ του χώματος και νεφίσεις αυτόν, εκ του πνεύματος του, ώστε είναι εις ψυχήν ζώσαν, διέταξε αυτόν, πρότρεψε αυτόν να κατοικεί μέσα στον παράδεισο, να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Να εργάζεται τον παράδεισο και να φυλάτει αυτόν. Αυτός είναι ο άντρας. Μέσα στον πνευματικό παράδεισο που είναι η οικογένειά του. Να εργάζεται το έργο του Θεού και να φυλάτει την οικογένειά του. Αλλά επειδή δεν ήταν καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, έθεσε ο Θεός και έπλασε και την Εύα όμοια με αυτόν και βοηθών αυτού. Αυτή είναι η οικογένεια. Σκεφτείτε την οικογένεια σαν ένα πνευματικό παράδεισο. Ο Αδάμ να εργάζεται και να φυλάτει την οικογένειά του και η Εύα όμοια με αυτόν, δηλαδή να συγκοντικούν εν ομονία, ομόφρονες, ομόψυχοι, ισόψυχοι, ώστε να ζητάνε τα του Θεού, τα του Ιησού Χριστού και όχι τα δικά τους, και να τον βοηθάει στο να εργάζεται στον παράδεισο και να φυλάτει αυτόν. Αυτή είναι η οικογένεια η χριστιανική. Έχει κόπο. Έχει κόπο.
μόχθο για να έχει καλά αποτελέσματα. Και η ζωή. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας. Η συμπεριφορά να είναι οσίως, δικαίως και αμέμπτος. Δηλαδή μέσα στην παρουσία του Θεού σε απόλυτο αγιασμό. Τώρα όμως φτάνουμε στην κορονίδα, στη σφραγίδα που ο Θεός θέτει μέσα από το Λόγο Του στην ευλογημένη οικογένεια. Καθώς εξεύρεται ότι ένα έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προτρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρόμεθα για να περιπατήσετε αξίως του Θεού του προσκαλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλεία και δόξα. Να λοιπόν ποιος είναι ο σκοπός, ο τελικός του πατέρα, της μητέρας, του πατέρα για την οικογένεια, της μητέρας για τα παιδιά και για τον άντρα της. Να περπατήσουν αξίως του Θεού. Να περπατάνε αξίως του Θεού. Αξίως της αγάπης του Θεού. Και για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει ο καθένας να έχει πατρική αγάπη τόσο μέσα στην οικογένειά του, όσο και στο περιβάλλον του. Πατρική αγάπη, την αγάπη του Θεού Πατρός. Η πατρική αγάπη φροντίζει να μην υπάρχει καμία έλλειψη στα παιδιά του. Η πατρική αγάπη φροντίζει απόλυτα για την ασφάλεια. Και η πατρική αγάπη μεριμνά για την προκοπή των παιδιών. Ένας καλός πατέρας εξασφαλίζει την ασφάλεια του παιδιού. Καλύπτει όλες τις ελλείψεις και τις ανάγκες και φροντίζει για την προκοπή του παιδιού. Αυτή την αγάπη πρέπει να έχει και ο πατέρας στη γυναίκα του πρώτα, στα παιδιά του, αλλά και στο έργο του Θεού μέσα στην εκκλησία όπου τον βάζει ο Θεός. Αυτή την αγάπη πρέπει να έχει και η μητέρα. Αυτή την αγάπη. Για τον άντρα της, πατρική αγάπη. Για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους οποίους υπηρετεί μέσα στην εκκλησία, μέσα στο έργο του Θεού. Και αυτή την πατρική αγάπη την εμπνέουν και στα παιδιά, ώστε και τα παιδιά να έχουν αυτή την πατρική αγάπη προς τον πατέρα τους, προς τη μητέρα τους, προς τα αδέλφια τους και προς όλους τους αδελφούς μέσα στην εκκλησία. Πατρική αγάπη δεν είναι ίδιον του πατέρα, είναι ίδιον του χριστιανού. Πατρική αγάπη φροντίζει για τις ελλείψεις, προσέχει για την ασφάλεια και ενδιαφέρεται για την προκοπή των αδελφών του. Μια οικογένεια που έχει πατρική αγάπη για όλους. Όταν εργάζεται ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μέσα στο έργο του Θεού, πρέπει να ξέρει ότι θα αδικήσει τα παιδιά του υπέρ των παιδιών των αδελφών του. Θα αδικήσει τη γυναίκα του υπέρ των γυναικών μέσα στην εκκλησία. Θα αδικήσει τον εαυτό του υπέρ των αδελφών του μέσα στην εκκλησία. Γιατί η εντολή του Χριστού είναι αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Και αδίκησε τον εαυτό του ο Χριστός. Θυσίασε τον εαυτό του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή είναι η πατρική αγάπη. Προσφέρεις, θυσιάζεις από τα δικά σου, από αυτά που έχεις, από αυτά που αγαπάς, υπέρ αυτών τους οποίους υπηρετείς. Πατρική λοιπόν αγάπη ξεκινάει από την οικογένεια, εκπαιδεύονται οι άνθρωποι μέσα στην οικογένεια και ο σύζυγος και η σύζυγος και τα παιδιά και βγαίνουν μέσα στην εκκλησία και μέσα στο περιβάλλον, στο έργο του Θεού, ευλογημένη, αγία και καρποφόρος οικογένεια, ώστε μπορούν και προτρέπουν, παρηγορούν και διαμαρτύρονται. Τι θα πει προτρέπω? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχει ο Θεός δώσει σοφία στον άνθρωπο να έχει καλή συμβουλή. Έχει δώσει δυνατότητα παρηγοριάς. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, με την παρηγοριά με την οποία μας παρηγόρησε ο Θεός σε κάθε μας θλίψη, τώρα μπορούμε να παρηγορούμε και εμείς τους εν πάση τη θλίψη. Και τέλος διαμαρτυρόμεθα, δηλαδή διαχωρίζουμε τη θέση μας.
Όταν κάτι είναι έξω από το λόγο του Θεού, διαχωρίζουμε τη θέση μας. Δεν επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Διαφωνούμε και εκφράζουμε τη διαφωνία μας. Μια τέτοια λοιπόν οικογένεια, ένας τέτοιος σύζυγος, μια τέτοια σύζυγος, παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια οικογένεια, μια τέτοια ευλογημένη οικογένεια, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι απολύτως καρποφόρα, καθώς λέει δια τούτο στο 13 εδάφιο. Και εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτως, ότι εσείς παραλαβώντες τον Λόγο του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, τον δεχθήκατε όχι ως Λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς ως Λόγον Θεού. Και έτσι αυτός ο Λόγος του Θεού ενεργείται και καρποφορεί μεταξύ πάντων ημών των πιστευόντων. Να λοιπόν η καρποφόρα οικογένεια. Να η οικογένεια που στο έργο του Θεού έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έτσι μας θέλει ο Θεός. Έτσι θέλει την οικογένειά μας ο Θεός. Έτσι θέλει τους αδελφούς σαν συζύγους, τις αδελφές σαν συζύγους, αλλά και τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Αποτελεσματικούς, καρποφόρους, ευλογημένους, αγίους. Και τότε η εφθαλμή του Θεού είναι στραμμένη σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτή την οικογένεια. Γιατί είναι αξιόπιστη, χρήσιμη σε αυτόν. Σκεφτείτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πώς ο Θεός θα βλέπει μια τέτοια οικογένεια που εργάζεται το έργο του Θεού μέσα στην παρουσία του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πόσο χαρούμενος θα είναι ο Θεός. Πώς θα προσεύχεται ο Χριστός τον Πατέρα. Πατέρα μου, θα λέει ο Χριστός, πιο πολύ ευλόγησε αυτή την οικογένεια. Και ο Θεός θα ακούει ευαρεστούμενος και θα ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού να εκχέει τις ευλογίες του χωρίς μέτρο, αν μπορώ να το πω, αν μου επιτρέπετε να το πω, σε αυτή την οικογένεια που εργάζεται το έργο του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού με πολύ αγάπη, με πολύ υπακοή και με πολύ θυσία και κόπο. Να ευχηθούμε ο Θεός να μας χαρίζει τέτοιες οικογένειες, να μας κάνει όλους, να σας κάνει όλους τέτοιες ευλογημένες οικογένειες, όπου θα ευαριστείτε και θα ευλογεί και θα δοξάζετε, και να χαρίζει τέτοιες ευλογημένες οικογένειες μέσα στην Εκκλησία μας για τη δόξα Του, για το έργο Του, αλλά και για την ευαρέσκειά Του, για την ευαρέσκεια στην πρόθεσή Του, για την ευδοκία Του. Μπορείς να κάνεις το Θεό να χαίρεται. Μπορείς να κάνεις το Θεό να δοξάζεται στη ζωή σου. Έτσι πλησιάζεις το Θεό πολύ, με αποτέλεσμα ο Θεός να πλησιάζει σε σένα. Σας εύχομαι σε όλους σας, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Θεός να ευλογήσει τις οικογένειές σας. Θέλει τόσο πολύ να τις ευλογήσει. Θέλουμε και εμείς να μας ευλογήσει. Να ευλογήσει τις οικογένειές μας. Να ευλογήσει τις οικογένειες των παιδιών μας, των αδελφών μας, μέσα στην Εκκλησία. Να ευλογήσει τις οικογένειες στην πατρίδα μας ολόκληρη. Γιατί μέσα από ευλογημένες οικογένειες έρχεται η ευλογία του Θεού και διασκορπίζεται παντού. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα και για τη σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία ουράνια στην οικογένειά σας, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.